Βρισκόμαστε λοιπόν στις πατάτες αντιναχτές στα γυρίσματα και είμαστε εδώ με έναν Τούρκο στρατιώτη. Γεια σας. Evet, zekirimde Hasan'ı Tikiran'dayım. Θα δυσκολευτούμε λίγο να επικοινωνήσουμε, θα το καταλάβετε αυτό. Ο Τούρκος στρατιώτης ξέρει ελληνικά? Μιλάνε. Μιλά, ευτυχώς που μιλά ελληνικά, δηλαδή θα μπορέσουμε να συνδεθούμε. Γεια σας κύριε Μαρίνο Χατζηβασιλείου, γεια σας. Χαιρετώ και εύχομαι καλές επιτυχίες στο πρόγραμμα σας. Και εμείς το ίδιο ευχόμαστε. Θέλουμε να μας μιλήσετε λίγο για τον Τούρκο στρατιώτη, για αυτόν τον ρόλο τον ιδιαίτερο. Λοιπόν, ο Χασάν είναι ο στρατηγός του Ερντογάν, του Πρωθυπουργού, όπου είναι και το αριστερό του χέρι, γιατί πάντα βρίσκομαι στη αριστερή πλευρά όταν κάνουμε το γυρίσμα του Μάριου. Αυτός δίνει και παίρνει συμβουλές και αποφάσεις από τον Ερντογάν. Και πρέπει οπωσδήποτε να σε εκτελέσει. Όμως έχει μία ανευαισθησία, δηλαδή αντίθετα από ό,τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε Τούρκους στρατηγούς, από ό,τι ξέρουμε ότι είναι αυστηροί και λοιπά, πολεμοχαρής, αυτός έχει μία ανευαισθησία και προσπαθεί κατά κάποιον τρόπο να επηρεάζει τον Ερντογάν. Μάλιστα. Αυτά από τον Τούρκο στρατηγό, αλλά εσείς είσαστε νομίζω από τους πρώτους στην ομάδα των πατατών, από τότε που άρχισε, από την πρώτη σεζόν. Ναι, ναι, από την πρώτη. Εντάξει, κάποια στιγμή πέρσι έφυγα για λίγους μήνες, όμως επέστρεψα δρυμύτερος. Από τότε μέχρι σήμερα, δηλαδή τώρα μετράμε 7 χρόνια πατάτες αντιναχτές, έτσι. Ποιος ρόλος είναι αυτός που τράβηξε παραπάνω το δικό σας το ενδιαφέρον, ο αγαπημένος σας, ας πούμε, μπορούμε να πούμε? Αρκετή του τη ρολή, δηλαδή αν πούμε, ξέρω εγώ, ο Αζάς, ο Χριστόφια, σίγουρα τον Τούρκο του Χασάν που κάνουμε τώρα, τον Αντωνάκη στους δημόσιους υπαλλήλους, πάρα πολύ ευτυχώς αρισκούμε. Τι κάνουμε εδώ στη δημόσια υπηρεσία που τα πράγματα κινούνται τόσο γρήγορα στην Κύπρο? Εμείς υποδιόμαστε τους δημόσιους υπαλλήλους στο εμπολιοδομία. Έρχονται οι πολίτες για να τους εγκρίνουμε τα σχέδια για το σπίτι και τα λοιπά, και όπως όλες οι δημόσιες υπηρεσίες κολυσιεργούμε, κοιτάζουμε πώς να μην δουλεύουμε πολύ, πώς μπορούμε να τη γλυπάρουμε, να μην έρχομαστε δουλειά. Αυτά. Νομίζω είναι ένα κομμάτι των πατατών που αντικατοπτρίζει πραγματικά την εικόνα της κυπριακής κοινωνίας σήμερα, έτσι. Όντως, γι' αυτό και είχε μεγάλη επιτυχία το νούμερο. Μάλιστα. Είσαι όμως το νέο πρόσωπο των πατάτων, εντάχθηκες φέτος στην ομάδα, έτσι? Ναι, εγώ μαζί με την Ιωάννα και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό. Πάρα πολύ. Βαρέθηκα να λέω τα ίδια σε όλες τις συνεντεύξεις, αλλά όντως ισχύει. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων, πάρα πολύ χαρούμενη, νιώθω πάρα πολύ τυχερή που είμαι σε αυτήν την ομάδα και σε αυτήν την παραγωγή, και ως ηθοποιός και ως προσωπικότητα. Έλα ρε φουλή, έλα, hey. Εντάξει, καόλισσα τα. Εφάμε, ναι. Έλα σε εγώ τον δοκτυρό να σμεί. Ναι, πολλά κομψονούρι στο baby μου. Από όλους αυτούς τους ρόλους που έχεις παίξει τώρα στις πατάτες, εμένα προσωπικά ο αγαπημένος μου ρόλος ήταν αυτός που έκανε στις ειδήσεις, το Πατάτα TV. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ και είχε σχολιαστεί νομίζω πολύ. Το βαθύ ντεκολτέ νομίζω είχε σχολιαστεί. Όντως. Είχε σχολιαστεί γιατί έγινε σε ένα επεισόδιο, ήταν λίγο πιο βαθύ από ό,τι έπρεπε, από ό,τι θεωρούσαν ότι έπρεπε κάποιοι. Οπότε την επόμενη μέρα έπαιξα με μοσαϊκό. Τετραγωνάκι. Ναι, γι' αυτό και σχολιάστηκε. Μάλιστα. Ο αγαπημένος σου ρόλος τώρα από όλους αυτούς που έχεις παίξει μέχρι τώρα? Τώρα δεν μπορώ να διαλέξω. Τώρα μου αρέσει πάρα πολύ το χτινό στους πολυτεκνούς. Και γενικά ο κόσμος έξω μου το σχολιάζει αυτό πολύ. Και τη Σούλα μου σχολιάζει ο κόσμος, που πάλι μου αρέσει. Είναι έτσι διαφορετικά την φανταζόμουν στην αρχή. Διαφορετικά εξελίσσεται η Σούλα. Και αυτό σε ιντρικάρει ως ηθοποιό. Είναι πάρα πολύ ωραίο που μου αρέσει. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος δεν μου αρέσει. Μου αρέσουν όλοι. Βρισκόμαστε στα γυρίσματα των Πατάτων Αντιναχτών μαζί με την παραγωγό και σκηνοθέτη, κυρία Αλεξία Μουταφίδου. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Και εμείς καλά. Και θέλουμε να μας μιλήσετε λίγο για την παραγωγή της εκπομπής. Πόσο δύσκολο είναι, ας πούμε, να γυρίζετε τις πατάτες, οι οποίες είναι επίκαιρο
ασχολούνται, ας πούμε, κατά κόρο με την επικαιρότητα και σχολιάζουν την επικαιρότητα. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Ναι, είναι αρκετά δύσκολο, μπορώ να πω. Καταρχήν, να σας πω ότι δεν είμαι μόνη μου στις πατάτες. Είναι με τον Άγγινο Ορφανίδη, ο οποίος γράφει και κείμενα μαζί με τον Λόρεντο Λοϊζίδη. Είναι δύσκολο γιατί πρέπει να παρακολουθείς την επικαιρότητα και πρέπει να είσαι update, να είσαι μέχρι τη μέρα που θα μεταδίδεσαι, να έχεις το zoom της επικαιρότητας της εβδομάδας που διανύεις. Μάλιστα. Θέλουμε όμως να επισημάνουμε πως φέτος οι πατάτες είναι ίσως η καλύτερη τους χρονιά, έτσι. Μας λέγατε και πριν πως φέτος κέρδισαν το μερίδιο των τηλεθεατών 12 με 17. Ναι, νομίζω είναι το μεγάλο μας το επιτεύγμα για φέτος, που κερδίσαμε το κοινό 12 χρονών με 17 χρονών, που εγώ βρίσκω τώρα λίγο παράξενο, για να είμαι ειλικρινής, γιατί 12 με 17 δεν μπορούν να... Για να παρακολουθήσεις πατάτες πρέπει να ξέρεις και λίγο την επικαιρότητα. Οπότε είναι λίγο δύσκολο για αυτές τις ηλικίες να ακολουθούν την επικαιρότητα. Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς που θέλουν τις πατάτες να συνεχίζουν και του χρόνου? Θα συνεχίζουμε και του χρόνου. Είναι επίσημο αυτό τώρα, βγάλαμε είδηση. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θα συνεχίσουμε του χρόνου. Έχουμε και προεδρικές εκλογές το Φεβρουάριο του 2013. Οπότε ήδη μπήκαμε στην προεκλογική περίοδο. Οπότε θα ανάψουν τα αίματα όσων πλησιάζουμε προς το Φεβρουάριο του 2013. Τώρα για πιο μετά θα δείξει, μετά το Φεβρουάριο εννοώ. Κάποιοι λένε πως ίσως οι πατάτες αλλάξουν συχνότητα από του χρόνου. Όχι. Όχι. Νομίζω πως όχι. Όταν θέλουμε, ας πούμε, να κάνουμε μια πρόταση τώρα στην παραγωγή, να εντάξει την ομάδα του Reload στο δικό σας στις πατάτες, πού μπορούμε να αποταθούμε? Πρέπει να πάτε πρώτα να περάσετε από το γυροκομείο, να ντεθείτε γριές, να παίξετε πρώτα ένα-δύο νούμερα εκεί και ύστερα περάσετε από το γραφείο του Χριστόφια για την τελική ακρόαση. Τα ράξετε τα ούλα, πρέπει να καθαρίσω. Ραξουλά μου, για όνομα του Διωτή, κανείς. Εσύ είσαι υπουργός της κυβέρνησης.